Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία συμφώνησαν να ξεκινήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους με την ονομασία FCAS. Το συγκεκριμένο μαχητικό εκτιμάται ότι θα κοστίσει συνολικά περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Πηγή της γαλλικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι εξειδικευμένες βιομηχανίες των τριών χωρών, οι οποίες θεωρούνταν πρόσφατα τα κύρια εμπόδια στην πορεία προς τη συμφωνία, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του έργου του μαχητικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η επόμενη φάση ανάπτυξης του μελλοντικού μαχητικού αεροπορικού συστήματος αναμένεται να κοστίσει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου μεταξύ των τριών χωρών. Η Dassault, η Airbus και η Indra συμμετέχουν στο σχέδιο που θα αρχίσει να αντικαθιστά τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Γαλλίας και τα Eurofighter της Γερμανίας και της Ισπανίας από το 2040. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ανακοίνωσαν για πρώτη φορά τα σχέδια για το FCAS τον Ιούλιο του 2017. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.